Καμπανάκι κινδύνου από το Τεχνικό Επιμελητήριο με φόντο την περιοχή του Αηγιάννη Χωστού που αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα. Τα πλημμυρικά φαινόμενα από την υπερχείληση του ποταμού Γιοφύρου σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων είναι δυστυχώς μια επαναλαμβανόμενη εικόνα, με τους δημότες να ζουν ξανά και ξανά το ίδιο καταστροφικό σκηνικό. Για μας είναι μια συνήθεια πλέον, που δεν έπρεπε να το λέμε, αλλά δυστυχώς είναι μια συνήθεια. Πολλοί κόσμος θα λέει, μα πήγαν και χτίσανε κοντά στο ποτάμι. Πιστεύω δεν φταίνε τόσο οι κάτοικοι, όταν δεν υπάρχουν σχέδια, το ποτάμι έχει κάποια όρια, τα οποία, λόγω και των καταστάσεων από ό,τι βλέπουμε, δηλαδή αν πούμε τώρα ότι θα ζήσουμε άλλη μια δεύτερη Θεσσαλία, εντάξει, είναι τραγικά τα πράγματα που θα τραβήξετε σαν πλάνα και θα τραβήξουμε κι εμείς όλοι εδώ κάτω. Εδώ πέρα που θα πατάμε θα είναι τα νερά. Ο κίνδυνος ομολογουμένως είναι ορατός, παρά τις προσπάθειες της εκβάθυνσης ή της του καθαρισμού την οποία κάνει η περιφέρεια Κρήτης κάθε χρόνο, είναι σίγουρο πάντως ότι εκ του αποτελέσματος δεν αρκεί. Παράλληλα, η έλλειψη σήμανσης και πεζοδρομίων και ειδικά έξω από σχολεία προκαλεί ανησυχία, με τους μαθητές να κινδυνεύουν καθημερινά διασχίζοντας τον δρόμο. Οι Ηρακλειώτες κάνουν λόγο για αναρχιδόμηση, τονίζοντας πως είναι επιτακτική ανάγκη η ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης. Όταν μια περιοχή που έχει δημοτικό σχολείο με 420 παιδιά και όλα αυτά τα παιδιά κυκλοφορούν στους δρόμους, δίπλα από τα καλάμια, δίπλα από φράχτες, χωρίς καμία σχετική ασφάλεια, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μια πόλη του 2024. Μη ολοκλήρωση του σχεδίου πόλεως της περιοχής. Είναι μια περιοχή η οποία έχει μια άναρχη δόμηση, μια ανεξέλεκτη δόμηση. Υπάρχει μια συγκέντρωση κατοίκων αλλά και δημόσιων κτηρίων, σχολεία, νηπιαγωγεία, οι οποίες είναι και άναρχα τοποθετημένες αλλά και χωρίς τις ακατάλληλες προσβάσεις, δηλαδή η έννοια της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή δεν ούτε καν πλησιάζει. Σύμφωνα με πολίτες, πρόκειται για μια περιοχή που σηκώνει ένα μεγάλο κυκλοφοριακό βάρος με οχήματα πάσης φύσεως να τη διασχίζουν λόγω του βιοτεχνικού πάρκου. Πολλή κίνηση λόγω του βιοτεχνικού πάρκου της Φοινικιάς και των επιχειρήσεων που έχουν στηθεί στην περιοχή, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, εμείς δεν το κατακρίνουμε, αλλά να γίνονται τα έργα σωστά. Να υπάρχει πρόσβαση, να μπορούν να κινούνται τα μεγάλα οχήματα. Μάλιστα, είχα και μια πρόσφατη επικοινωνία με τον πρόεδρο του συνδέσμου της του βιομηχανικού πάρκου, τον κύριο Καθέρη, όπου και εκεί έχουμε θέσει κάποιους στόχους. Οι κάτοικοι νιώθουν ξεχασμένοι, καθώς τονίζουν πως έχουν επανειλημμένα ζητήσει λύση για τα χρόνια, όπως χαρακτηρίζουν προβλήματα, χωρίς όμως να πάρουν κάποια απάντηση από τους αρμόδιους.